βρισκόμαστε στις εγκαταστάσεις του Αριδαία Τένις, του ομίλου τένις της Αριδαίας. Έχουμε κοντά μας τη Μαρία τη Γεωργιάδου και τον Τάσο τον Τσελετή, οι οποίοι μας τιμήσαν με τις εμφανίσεις τους αυτό το διάστημα, αλλά και τις προσπάθειες που κάνουν τόσο καιρό και αποδίδουν καρπούς. Μαρία, Τάσο, σας καλωσορίζουμε στο Poker News. Να μας πείτε τι συμβαίνει σήμερα εδώ και θα μας πείτε και τις προηγούμενες μέρες που μας χαρίσατε κάποιες όμορφες στιγμές και νίκες. Μαρία, πρώτα εσύ σαν δεσποινίδα. Εδώ πέρα από τις 20 στις 25 Αυγούστου διεξάγεται το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τένις. Συμμετέχουν παιδιά από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Είναι τένις υψηλού επίπεδου και προσδοκούμε για το καλύτερο. Από πόσο χρονών έχεις ξεκινήσει το τένις? Έχω ξεκινήσει από τα 9,5 όταν πήγαινα Τετάρτη Δημοτικού. Αποδίδουν καρπούς όμως αυτές τις προσπάθειες ήδη? Ήδη έχουμε αρκετές επιτυχίες. Βέβαια προσπαθούμε για το καλύτερο και δεν αρκούμαστε αυτά που έχουμε, αλλά... Λοιπόν, να μας πει και ο Τάσος πότε ξεκίνησε και κάποια πράγματα και μετά θα μπούμε... Εγώ ξεκίνησα το τένις στην ηλικία των 10 ετών και από τότε κάνω προπονήσεις καθημερινά. Το τελευταίο διάστημα βλέπω το τένις πιο ανταγωνιστικά και μου αρέσει αυτό που κάνω. Πάνε και στο σημερινό παιχνίδι. Αυτά. Ελπίζω να συνεχίσω έτσι και να πω καλύτερα. Είχαμε κάποιες επιτυχίες τώρα για παιχνίδι. Πριν είχε κάποια τουρνουά συμμετείχες και εσύ και η Μαρία. Ήμουνα στο Κιλκίς, είχε ένα ευρωπαϊκό παρόμοιο με αυτό. Είχαμε βγει πρώτοι στα διπλά και έχασα στα μονά δεύτερο γύρο. Μαρία, εσύ ήσουν και στην εθνική ομάδα, έτσι, κάπου πήγατε, για πες μας. Ναι, συμμετείχα στην εθνική. Πήγαμε στη Ρωσία, όπου γινόντουσαν οι ατομικοί πανευρωπαϊκοί αγώνες. Συμμετείχαν οι πρώτοι δύο αθλητές κάθε χώρα. Και έπειτα ακολούθησε ένα τουρνουά στη Ρουμανία, το οποίο ήταν ομαδικό και συμμετείχαν οι τρεις αθλητές κάθε χώρα. Ναι, πολύ ωραία. Εμείς να ευχηθούμε σαν πόσο νιώσε επιτυχίες. Ο κόπος που κάνετε καθημερινά, σε πόσες ώρες περίπου? Κάνουμε 2 ώρες την ημέρα τένις και 1 με 1,5 έφυση κατάσταση. Περισσεύει πρόσφα να ξεκουραστείτε, έχετε τα μαθήματα. Προσπαθούμε. Αυτά. Πάντως εμείς να σας ευχαριστήσουμε ως Αλμοπία, ως Poser News για τις επιτυχίες που μας προσφέρετε, γιατί λίγα πράγματα πια δίνουν χαρά έτσι όπως έχει έρθει η κατάσταση. Εσείς σαν αθλητές μας το λένε επιθετικό για να συνεχίσουμε ένα προσπαθούμε. Εμείς ευχόμαστε πάντα νίκες, να είστε υγιείς, να σας χαίρονται οι γονείς σας, γιατί τους κάνετε πρώτα αυτούς περισσότερο περήφανος και μετά όλους εμάς. Να είστε υγιείς και πάντα επιτυχίες. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε.